Καλά και να περνάτε υπέροχα τις τελευταίες μέρες στα πόντου του καλοκαιριού. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που ανυπομονώ πραγματικά να ξεκινήσει να μπαίνει το φθινόπωρο και ο χειμώνας. Είμαι από αυτούς που το περιμένουν από τον Αύγουστο. Δεν μπορώ άλλο με τη ζέστη, πόσο μάλλον τώρα και με την εγκυμοσύνη. Οπότε ανυπομονώ να αρχίσει να έρχεται το φθινόπωρο. Ξεκινάω σήμερα ένα βλογάκι το οποίο μάλλον θα το κάνουμε για μέρες. Θα σας έχω κάποιες μέρες μαζί μου. Γιατί σήμερα είναι η τελευταία μας μέρα στο σπίτι. Αύριο ταξιδεύουμε για Αθήνα. Έχει έρθει η ώρα, έχω μπει στο μήνα μου, οπότε πρέπει να βρισκόμαστε Αθήνα, να περιμένουμε πότε θα είναι η ώρα του το και του. Γι' αυτό και με το που ξύπνησα έκανα λίγο δουλίτσες, άπλωσα ένα πλυντήριο και θέλω, αν προλάβουν να στεγνώσουν, να απλώσω άλλο ένα πλυντήριο. Έκανα και εγώ το μπανάκι μου αφού τελείωσα με τον Αγγελάκο. Ο Αγγελάκος πήγε στη γιαγιά και στον παππού του για να μπορέσουμε εμείς να ξεμπερδέψουμε με ό,τι δουλίτσες έχουμε εδώ στο σπίτι. Γιατί γενικά κιόλας τα έχουμε αφήσει λίγο όλα τελευταία στιγμή. Εγώ έχω φτιάξει σχεδόν την τσάντα του μαιευτηρίου, την οποία θα την έχετε δει εσείς σε άλλο βίντεο. Έχουμε και την άλλη βαλίτσα στην οποία θα έχουμε ρούχα κλπ. Για να περάσουμε τις μέρες μας στην Αθήνα. Και γενικά θέλουμε και λίγο να είναι όσο πιο έτοιμο γίνεται το σπίτι για όταν επιστρέψουμε. Θα έρθει βέβαια μια κοπέλα να μας βοηθήσει να καθαρίσουμε να είναι πεντακάθαρο το σπίτι. Αλλά πρέπει να πάρουμε ό,τι είναι μες στη μέση, να ανοίξουμε το λίκνο, όπου θα χρησιμοποιήσουμε αυτό που είχαμε και στον Αγγελάκο, γιατί ήταν πολύ καλό. Άμα σας ενδιαφέρει, θα σας δείξω κιόλας τι εταιρεία είναι. Θα το στήσει αργότερα ο Θάνος, οπότε θα σας δείξω από αυτό. Και το μεγάλο το καρότσι πρέπει να το ανοίξουμε, να το καθαρίσουμε να είναι έτοιμο. Δεν θα το πάρουμε λογικά μαζί Αθήνα, αλλά πρέπει να δούμε ότι είναι καθαρό και είναι έτοιμο για όταν επιστρέψουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα χρησιμοποιήσω πάλι αυτό το καρότσι. Γιατί η αλήθεια είναι αυτά με τις μεγάλες τις ρόδες είναι τέλεια για το δρόμο. Αλλά ναι, σήμερα είναι πιο πολύ μέρα προετοιμασίας. Και αύριο το πρωί έχουμε το ταξιδάκι μας. Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω συνειδητοποιήσει πολύ ότι φεύγουμε, γιατί όπου να είναι γεννάω. Πιο πολύ το βλέπω σαν ταξιδάκι, σαν εκδρομούλα ας πούμε. Που από τη μία νομίζω είναι καλό αυτό. Το μόνο που με στεναχωρεί είναι ότι δεν θα βλέπω τον Αγγελάκο μου για όσο θα είμαι Αθήνα, γιατί δυστυχώς δεν μπορούμε να τον πάρουμε μαζί. Θα μείνω όμως εδώ με τη γιαγιά και τον παππού και ξέρω ότι θα περνάει τέλεια. Εννοείται ότι θα του πάρουμε και ένα πολύ όμορφο δωράκι, το οποίο θα έρθει μαζί με την μπεμπούλα στο σπίτι. Και κυρίως γιατί θα χάσω και τα γενέθλιά του. Στα γενέθλιά του κατά πάσα πιθανότητα θα βρισκόμαστε Αθήνα. Εννοείται όμως ότι όταν επιστρέψουμε θα του κάνουμε ένα πολύ ωραίο παρτάκι, όταν θα είμαι κι εγώ έτοιμη. Αυτά γενικά, κυρίως έχουμε δουλίτσες σήμερα. Και το απόγευμα μάλλον θα το περάσουμε οικογενειακά. Οπότε αν βγούμε κάπου έξω θα σας δείξω πλάνα. Αν κάτσουμε σπίτι ίσως να μην τραβήξω κάτι. Αλλά έχουμε γενικά δουλίτσες τώρα εδώ. Ευτυχώς έχουμε ξεμπερδέψει με εισιτήρια, σπίτι κλπ. Αυτά τα είχαμε κανονίσει ευτυχώς. Οπότε ναι, αυτά προς το παρόν. Επανέρχομαι αργότερα να σας δείξω το λίκνο και να ετοιμάσουμε και αργότερα τις βαλίτσες. Να το λίκνο μας, το στήσαμε, είναι έτοιμο δίπλα από το κρεβάτι. Μόνο σεντονάκι έχουμε να βάλουμε όταν επιστρέψουμε και είναι έτοιμο. Ευτυχώς το βγάλαμε νωρίς το μεσημέρι, γιατί ήθελα να πλύσιμο και το στρωματάκι και το ύφασμα. Ευτυχώς βγαίνουν όλα και πλένονται. Βέβαια, άμα το δείτε, έχει λίγο χρώμα ακόμα, το οποίο με χαλάει λίγο, αλλά θα δοκιμάσω να το ξαναπλύνω κάποια στιγμή όταν επιστρέψουμε. Προς το παρόν το θέμα είναι ότι είναι καθαρό, οπότε μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε κατευθείαν. Ευτυχώς στέγνωσε πολύ γρήγορα. Είναι πάρα πολύ βολικό και γενικά και στον Αγγελάκο το χρησιμοποιήσαμε παραπάνω από εξάμηνο. Οπότε ξέρω ότι αντέχει αρκετά. Και η εταιρεία του είναι αυτή εδώ, η Λιονέλο. Και αν θυμάμαι καλά, ήταν και σχετικά οικονομικό. Οπότε ναι, ήταν μια πάρα πολύ καλή αγορά αυτό. Σίγουρα για δύο μωράκια είναι τέλεια λύση. Εν τω μεταξύ, όπως βγάζαμε τα πράγματα, είχα ξεχάσει τελείως αυτό το κομμάτι. Είναι όπως τη ρωτής και αυτό που βάζεις για να στεγνώσουν πάνω μετά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι και στον Αγγελάκο το χρησιμοποιούσα κυρίως για τις πιπίλες, γιατί μπιμπερό δεν χρησιμοποιούσα ιδιαίτερα, μιας και θυλάζαμε. Οπότε θεωρητικά
Αν καταφέρω και θυλάσσω και με τη μικρή, πάλι για τις πιπίλες κυρίως θα το έχω. Αλλά αναγκαστικά νομίζω πρέπει να το βάλω πάνω στο μπάγκο της κουζίνας και θέλω να σας δείξω και το καρότσι που βγάλαμε. Πραγματικά είχα ξεχάσει πόσο μεγάλο είναι, αλλά πόσο βολικό θα είναι πραγματικά για έξω. Αυτό εδώ είναι το καρότσι. Γενικά έχει κρατηθεί σε τέλεια κατάσταση και αποφασίσαμε κιόλας να πάρουμε τη βάση μαζί. Δεν θα πάρουμε αυτό γιατί παρά είναι μεγάλο. Θα βάλουμε το αυγό πάνω. Οπότε τη βάση θα την πάρουμε, μήπως χρειαστεί καλού κακού. Αλλά ναι, είχα καιρό να τα δω όλα αυτά και η αλήθεια είναι πως μου έχει λείψει αυτή η φάση. Βάφτηκα κιόλας λίγο για να φύγουμε κατευθείαν μετά. Θα κάτσω να φτιάξω λίγο τις βαλίτσες τώρα. Τη βαλίτσα βασικά, έχει μείνει μόνο να βάλω τα ρούχα στην ουσία μέσα. Οπότε θα κάτσω να τη φτιάξω τώρα και μετά θα φύγουμε κατευθείαν να πάμε να βρεθούμε όλοι μαζί, να δούμε πάλι και τον Αγγελάκο. Να περάσουμε όσο περισσότερο χρόνο μπορούμε μαζί του. Αλλά επειδή μάλλον θα κάτσουμε μέσα, στο μπαλκόνι δηλαδή, στο σπίτι, μάλλον δεν θα σας πάρω μαζί. Οπότε μάλλον θα τα ξαναπούμε κατευθείαν αύριο, που θα είναι η μέρα του ταξιδιού. Πριν ετοιμαστήκαμε, ετοιμάσαμε ό,τι πραγματάκια τελευταία είχαμε. Εννοείται, πέρασαμε λίγο χρόνο με τον Αγγελάκο. Το διαχειρίζουμε αρκετά καλά αυτή τη στιγμή που θα τον αποχωριστώ. Ελπίζω πραγματικά να μην πάρει πάρα πολλές μέρες, για να μην χρειαστεί να λείψουμε αρκετά από τον Άγγελο. Τώρα πετάχτηκε ο Θάνος να πάρει και κάτι να φάμε και ένα καφεδάκι να πιούμε και περιμένουμε να έρθει το καράβι να μπούμε μέσα. Τελικά χθες όντως δεν σας έδειξα τίποτα γιατί καθίσαμε στο σπίτι των γονιών μου εκεί μέχρι να πέσει για ύπνο ο Αγγελάκος. Μετά μας είχαν καλέσει για ένα πάρτι γενεθλίων τέλος πάντων. Δεν κάτσαμε πολύ γιατί και εγώ ήμουν κουρασμένη αρκετά. Οπότε απλά κάτσαμε λίγο στο πάρτι και μετά γυρίσαμε και πέσαμε κατευθείαν για ύπνο. Εγώ από το άγχος μου να μην ξεχάσουμε τίποτα και να είναι και έτοιμο το σπίτι, ξύπνησα και νωρίς. Ξύπνησα κατά τις 7.30 κάπου εκεί. Και για να ετοιμαστώ κιόλας κατευθείαν να πάμε στον Αγγελάκο. Οπότε ναι. Επίσης για το καράβι έχουμε κλείσει καμπινούλα. Αν και είναι λίγες ώρες το ταξίδι και φεύγουμε πρωί, γιατί είπαμε να μην είμαστε στον τόσο κόσμο, να είμαστε λίγο πιο άνετα. Εννοείται ότι θα κλείσουμε στο γυρισμό καμπίνα. Αυτό το ξέρουμε ήδη. Αλλά είπαμε να κλείσουμε και τώρα. Γιατί ακόμα είναι Αύγουστος και γίνεται ένας πανικός. Αυτά τα λίγα, οπότε θα ξαναμιλήσουμε λογικά στην Αθήνα. Στο στουντιάκι όπου θα μένουμε τις επόμενες μέρες. Κάναμε και μια στάση βέβαια από ό,τι είδατε και πήραμε McDonald's από τον δρόμο. Θα καθαρίσουμε λίγο εδώ να είναι έτοιμο και θα καθίσουμε να φάμε και το απογευματάκι θα βγούμε σίγουρα να πάρουμε κάποια πραγματάκια από σούπερ μάρκετ. Κάτι έπαθε εδώ το μαλλί μου. Τέλος πάντων, οπότε θα κάτσουμε να ξεκουραστούμε λίγο, θα φάμε και θα βγούμε αργότερα για το σούπερ. Δεν ξέρω αν θα κάνουμε κάτι άλλο σήμερα.
Ίσως αν μας παίρνει σε χρόνο να πάμε να δούμε που θέλουμε να αγοράσουμε και αυγό, το καθισματάκι δηλαδή που θα κάθεται η μπέμπα. Αλλά ναι, θα το δούμε αργότερα. Οπότε σας αφήνω να μην κρυώνει το φαΐ, να πάμε να φάμε και θα τα πούμε αργότερα. Ξαναντηθήκαμε και ήρθαμε τώρα να ψωνίσουμε από τα Lidl. Πόσο χαίρομαι που θα ψωνίσω από Lidl, γιατί στο νησί δεν έχουμε. Δεν νομίζω όμως να κάνουμε κάτι άλλο σήμερα, γιατί λογικά θα πάρουμε τα ψώνια και θα επιστρέψουμε να ξεκουραστούμε λίγο. Θα δει και ο Θάνος στην μπάλα το βράδυ, οπότε δεν θα κάνουμε κάτι άλλο. Οπότε πάμε για ψώνια. Επιστρέψαμε σπίτι, πάμε να σας δείξω γρήγορα το σούπερ μάρκετ. Πήραμε αρκετά πραγματάκια. Θα ξεκινήσω από τα φαγόσιμα. Πήραμε ένα παγωτάκι οικογενειακό με βανίλια Μαδαγασκάρης. Πρέπει να είναι πολύ ωραίο αυτό. Και πήραμε να δοκιμάσουμε και αυτά τα παγωτάκια. Μετά πήραμε λεμονάδα και πορτοκαλάδα. Προτιμάω γενικά τις εξάδες τα μικρά, γιατί όταν παίρνουμε το μεγάλο το μπουκάλι φεύγει το ανθρακικό. Και πήραμε και μια εξάδα Coca-Cola. Μετά πήραμε αυτά τα μπισκοτάκια με πορτοκάλι. Αυτά τα τρώει κυρίως ο Θάνος. Εμένα δεν με τρελαίνουν πολύ. Πήραμε από δημητριακά τα Nesquik, τα κλασικά. Ένα ψωμάκι για toast. Πήραμε ένα πεπονάκι. Μ' άρεσε πάρα πολύ το σχήμα του που μοιάζει με κολοκύθα εντωμεταξύ. Πήραμε αυτούς τους ανάμεικτους ξηρούς καρπούς. Και αυτά εδώ πέρα. Επίσης αυτά τα ζελεδάκια, δεν ξέρω τι είναι, τα τρώει ο Θάνος. Πήραμε αρκετά κρουασάν, σοκολάτα, βύσσινο και βερίκοκο. Μια μεγάλη συσκευασία πένες, ριζάκι κίτρινο, φρυγανιές για να τρώμε βούτυρο και μέλι. Πήραμε ένα σνίτσελ βιενουά και αυτά εδώ που είναι φιλετίνια κοτόπουλο. Δεν τα έχουμε ξαναδοκιμάσει αυτά. Ένα πακέτο πατατάκια με ρίγανη, χαρτί κουζίνας. Πήραμε κάψουλες καφέ για να δοκιμάσουμε, γιατί έχουμε την καφετιέρα εδώ πέρα, να δούμε αν είναι καλές. Και αν δεν κάνω λάθος, πήραμε το πιο ελαφρύ για να μπορώ να το πίνω κι εγώ. Ένα πακέτο γάλα πλήρες, βουτυράκι μαλακό. Πήραμε αυτό το κέικ στρατζιατέλα που έχει γύρω γύρω σοκολάτα. Το παίρναμε και παλιά όταν μέναμε Αθήνα και μας άρεσε πάρα πολύ. Επίσης ο Θάνος πήρε αυτό που το έτρωγε και παλιά. Είναι πουτίνκα, δεν ξέρω τι είναι. Γαλοπούλα και τυρί για τοστάκι. Πήραμε να δούμε και αυτά που είναι με αρκετή πρωτεΐνη, και αυτό είναι με κακάο και αυτό είναι βανίλια. Επίσης πήραμε μουστάρδα, μία κέτσαπ και έχουμε πάρει και μαγιονέζα για να φτιάχνουμε καμιά σος αναλόγως το φαγητό. Πήρε κάποιες μπύρες ο Θάνος για να δοκιμάσει και πήρα και εγώ να δω αυτήν, είναι Radler. Γενικά μόνο Radler πίνω και άμα είχε και με 0% αλκοόλ θα το έπαιρνα, αλλά γενικά έχει ελάχιστο, οπότε δεν με πειράζει. Και από χυμούς πήραμε αυτόν τον Viva, ο οποίος είναι μήλο πορτοκάλι καρότο, και πήραμε και αυτόν επίσης που είναι ανάμεικτος. Πήραμε και ένα μελάκι για να τρώω με βούτυρο και φρυγανιά. Επίσης πήραμε αυτή την έτοιμη σάλτσα για να φτιάξουμε με μακαρονάκια. Πήραμε πίτσα, είναι η κλασική μαργαρίτα και έχει τρεις μέσα. Και τέλος από τα πράγματα του μπάνιου, επειδή ήθελα απλά να έχουμε κάποια έξτρα έξω, γιατί είχα πάρει μόνο για μέσα στο μαιευτήριο, πήραμε αυτό το shower gel, το οποίο πρέπει να είναι αρκετά δροσιστικό όπως το βλέπω. Και πήρα και σαμπουάν με argan oil, όπως επίσης πήρα και το conditioner από την ίδια σειρά. Γενικά τα έχει πολύ οικονομικά αυτά και δεν ήθελα να πάρω κάτι πιο ακριβό. Αλλά ελπίζω ότι θα κάνουν καλή δουλίτσα. Και τέλος πήρα και δύο από αυτές τις Bioten τις μάσκες. Μία με κολαγόνο και μία με υαλουρονικό, για να κάνουμε έτσι μια περιποιησούλα τώρα που έχουμε ηρεμία όσο περιμένουμε. Οπότε ναι, αυτά. Πάμε μία γρήγορα να τα φυλάξουμε. Τελείωσα με τα ψώνια. Τώρα δεν ξέρω τι θα φάω για βραδινό εν τέλει. Απ' τη μία θα με έψανε να φάω μία πιτσούλα με την πυρίτσα. Απ' την άλλη σκέφτομαι να φάω, ας πούμε, κάτι σε
δημητριακά μεγάλα. Απλά δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Γενικά όμως κάπως έτσι θα το περάσουμε χαλαρά το βράδυ μας. Προς το παρόν νομίζω προλαβαίνουμε μέχρι να ξεκινήσει ο αγώνας να δούμε έτσι κανένα επεισόδιο από σειρά ή κάποια ταινιούλα γρήγορη. Γιατί μετά ο Θάνος θα είναι κατηλημένος με τον αγώνα. Οπότε κάπου εδώ θα σας κλείσω και σίγουρα μέχρι αύριο θα σκεφτούμε κιόλας τι θα κάνουμε μέσα στη μέρα μας και πώς θα κυλήσει το πρόγραμμά μας. Ετοιμαστήκαμε και βγήκαμε. Ήρθαμε τώρα σε ένα μαγαζί να δούμε για το αυγό που θέλουμε να πάρουμε, το κάθισμα. Οπότε πάμε να το δούμε, ελπίζω να εφαρμόζει το καρότσι. Και σίγουρα αν βρούμε μετά θέλω να πάω να κουρευτώ λίγο. Απλά δεν ξέρω τι θα βρούμε τελευταία στιγμή. Αλλά προς το παρόν ναι, πάμε να βγούμε να δούμε για το αυγό και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Πήραμε το κάθισμα, δεν φαίνεται είναι κατά μαύρο από πίσω. Βέβαια η κοπέλα μας είπε ότι έλειπε κάποιο εξάρτημα. Εμείς βέβαια το δοκιμάσαμε και μπαίνει κανονικά, οπότε μάλλον απλά δεν ήξερα ότι είναι μέσα. Οπότε ναι, το πήραμε. Για κομμωτήριο δεν έχουμε βρει κάτι ακόμα, θα κοιτάξουμε αργότερα εδώ γύρω. Και τώρα ήρθαμε στο Athens Metro Mall. Θα κάτσουμε να κάνουμε κάποια βολτούλα εδώ. Θέλουμε να δούμε και για φωλίτσα, άμα βρούμε κάποια καλή εδώ, γιατί οι άλλες ήταν λίγο ακριβές. Οπότε θα κοιτάξουμε και εδώ αν έχει κάτι και αυτό, θα κάνουμε καμιά βόλτα, μάλλον θα πάμε και το μεσημεριανό μας εδώ και μετά θα δούμε πώς βρούμε για κομμωτήριο και λοιπά να πάμε. Θα σε πάρω δώρο. Σπίτι. Ξέρω, δεν σας έχω τραβήξει σχεδόν τίποτα. Δεν ξέρω γιατί δεν τα κατάφερα. Ήμασταν κάπως πέρα δόθε και δεν κατάφερα να τραβήξω πολλά. Εν τέλει, κάναμε τη βολτούλα μας στο Metro Mall. Δεν ψωνίσαμε τίποτα. Πήραμε μόνο κάτι φαγόσιμο από Flying Tiger που ήθελα να δοκιμάσω. Γιατί είχε ξεκινήσει να βγάζει έτσι κάποια Halloween και φθινοπορεινά πράγματα και ήθελα οπωσδήποτε να πάρω να δοκιμάσω. Πήγα τελικά και σε ένα κομμωτήριο που βρήκαμε που είχε κενό και κουρεύτηκα. Τώρα με την μπούκλα δεν φαίνεται πάρα πολύ, αλλά αλήθεια είναι ότι έχει ελαφρύνει το κεφάλι μου. Κάναμε και ένα χτένισμα έτσι για να μην έχω να κάνω μετά. Πρώτη φορά εντωμεταξύ έκοψε 4-5 δάχτυλα και δεν φαίνεται πολύ η διαφορά στο μάκρος. Έχει μακρύνει πάρα πολύ το μαλλί μου, οπότε και αυτά τα 5 δάχτυλα που έκοψα δεν φαίνονται πολύ. Αυτά γενικά. Το θέμα είναι ότι ξεμπερδέψαμε με το αυγό. Το έχουμε έτοιμο για όποτε είναι να έρθει η μπέμπα. Και τώρα γυρίσαμε σπίτι. Θα πάρουμε οπωσδήποτε κάτι να φάμε γιατί είναι μεσημέρι και έχουμε πεινάσει πάρα πολύ. Μάλλον θα παραγγείλουμε από κάπου εδώ γύρω απ' έξω, να δούμε τι μαγαζιά έχει εδώ. Και το απόγευμα δεν ξέρω τι θα κάνουμε, θα δείξει. Η αλήθεια είναι ότι ο Θάνος θέλει να πάει να δει την μπάλα, οπότε ίσως βγούμε κάπου μαζί να δει την μπάλα και να πιω κάτι κι εγώ όσο θα βλέπουμε τέλος πάντων. Αλλά σίγουρα θα κάνουμε κάτι χαλαρό, δεν θα βγούμε πάλι σε κάποιο μόλι κάτι κάπου έξω να περπατήσουμε πολύ. Θα πάμε κάπου να κάτσουμε για την μπαλίτσα μάλλον. Και θα γυρίσουμε. Έφερα να σας δείξω και αυτά από Flying Tiger. Πήρα αυτά εδώ.
τα οποία είναι αυτά που σκάνει στο στόμα. Και επίσης πήρα και αυτά που είναι δαχτυλίδια, αλλά είναι καραμέλα. Τώρα δεν ξέρω τι γεύση έχει. Λίγο στα χρώματα μου θύμιζε αυτά τα κολλιέ και τα βραχιόλια που παίρναμε, που είχε τα κρυκάκια που τα έτρωγες, που ήταν πολύ νόστιμα. Τώρα δεν ξέρω αν θα έχει την ίδια γεύση αυτό. Είχε αρκετά σνακ, εντάξει δεν πήραμε άλλα, γιατί η αλήθεια είναι ότι σκέφτηκα ότι σε πολλά ήταν μόνο η συσκευασία, σε γεύση δεν θα είχε πολύ διαφορά. Αλλά πήραμε, άσχετο με το φθινόπωρο, πήραμε και αυτό που είναι μαλλί της γριάς. Έχω να φάω άπειρα χρόνια και δεν θυμάμαι καν τη γεύση του, γι' αυτό και το πήραμε. Λέω να τα ανοίξω λίγο να δοκιμάσω μέχρι να έρθει το φαΐ. Μέσα σε αυτό είχε και ένα μικρό γλυφιτζουράκι σε σχήμα κολοκύθας. Είναι πεντανόστιμα. Θα ανοίξω πρώτα και το άλλο, το Halloween, και θα ανοίξω στο τέλος το μαλλί της γριάς. Πάντως φθινοπορεινά διακοσμητικά δεν είχε βγάλει ακόμα. Μάλλον πρέπει να περιμένω λίγο καιρό ακόμα. Καταλαβαίνω ότι είναι Αύγουστος, αλλά φαντάζομαι ότι σε κάποιες τέτοιες ξένες αλυσίδες θα είχαν βγάλει ήδη. Αλλά δεν είχαν βγάλει. Αυτά είναι τα δαχτυλιδάκια που έχει. Δεν χωράει στο δάχτυλό μου. Θα το βάλω στο μικρό. Να το δοκιμάσουμε όμως σε γεύση. Πραγματικά λες και το ξέρω, έχει αυτή τη γεύση που έχουν αυτά τα κρυκάκια που είχαν στα κολλιά και στα βραχιόλια. Έχει ίδια γεύση. Πάρα πολύ ωραία. Αν πάτε και θέλετε έτσι καμιά βλακιούλα, το προτείνω. Το τρώω όλο να μην πάει παραπονεμένο. Και να δούμε και το μαλλί της γριάς τέλος. Πραγματικά δεν θυμόμουν καν πως είναι η γεύση του. Πρέπει να έχω να φάω από 12 χρονών. Πολύ ωραίο. Δεν τρώω άλλο. Τα αφήνω στην άκρη να φάμε το μεσημεριανό μας. Και αν δεν έχω σκάσει από το μεσημεριανό, θα φάω κάποιο από αυτά μετά. Βασικά αυτό λέω να το φάω τώρα, μιας και τ' άνοιξα. Με πιάσει με τη ζέστη και με αυτά μια υπογλυκαιμία. Μην τα αφήσω παραπονεμένο. Γουρλού η γυναίκα. 3-0 η ομάδα. Επιστρέψαμε επιτέλους σπίτι. Έχει πάει περίπου 12 και. Είδαμε και τον αγώνα σχεδόν ολόκληρο. Και τώρα πραγματικά είμαι πάρα πολύ κουρασμένη. Δεν κοιμήθηκα το μεσημέρι, οπότε έχω νηστάξει αρκετά. Και γενικά κάπου εδώ θα κλείσω και το vlog. Ελπίζω να ευχαριστηθήκατε το τριήμερο που ήμασταν μαζί. Γενικά δεν θα ανεβάσω κάποιο άλλο vlog μέχρι τον τοκετό. Θα ανεβάζω ίσως κάποια μικρά στα shorts, οπότε αν θέλετε να βλέπετε και άλλα θα τα βλέπετε από εκεί. Αυτά, οπότε θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Φιλάκια!